Καλησπέρα σε όλους τους παιχτούρες, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Computer Repair Shop. Πίσω στη μαγαζάρα μας λοιπόν, που έχουμε ανοίξει στο πρώτο επεισόδιο. Άμα το έχετε χάσει θα βγει playlist πάνω εδώ, να πάτε να τσεκάρετε. Ανοίξαμε το μαγαζί που επισκευάζουμε PC, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όχι μόνο. Μπορούμε να φτιάξουμε και τους δικούς μας και να τους βάλουμε στα ράφια, να τους πουλήσουμε κάποια στιγμή σε πελάτες. Οπότε μην συντονισμένοι στο σημερινό επεισόδιο, σπάστε το κουμπί του like αν σας αρέσει αυτή η σειρά και θέλετε να συνεχιστεί. Πείτε μου στα σχόλια επίσης άμα σας αρέσει αυτό το πέρα το επεισόδιο. Εγγραφούλα, καμπανάκι για να μην χάνετε νέα επεισόδια, άμα είστε νέοι εννοείται. Και φύγαμε στο σημερινό μας επεισόδιο. Πάμε. Λοιπόν, παιχτούρες, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Computer Repair Shop. Έχω να σας πω μερικά πραγματάκια. Πάμε να βγούμε σιγά σιγά προς έξω. Γεια σου, φιλαράκο. Καλημέρα. Εννοείται εδώ. Δεν θα χάσεις. Εδώ θα με έχεις. Εγώ που σε βλέπω κάθε μέρα. Καλημέρα, αγορίνες. Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα. Ό,τι ώρα γεννάνε. Λοιπόν, έχω να σας πω λίγα λόγια ρε παιχτούρες πριν ξεκινήσουμε εδώ σήμερα. Πάμε να κλείσουμε λίγο εδώ πέρα. Όπα. Θα παίξω μένα, ρε. Μέσα μένα. Έχω 3-4 PC εδώ. 1, 2, 3, 4. Πόρφη. Και έχω κι άλλο πάνω. Όχι, δεν έχω άλλο. Να σας πω λίγο, βλέπετε εδώ πέρα τα χρήματα πόσο είμαστε. 318. Ξεκίνησα νέο save. Γιατί ό,τι PC έφτιαχνα από το τελευταίο λάθος που είχα κάνει εκεί πέρα και το έδωσα το PC του αλλού και δεν δούλευε, ό,τι PC και να έφτιαχνα και σωστό να το έφτιαχνα, πήγαινα εκεί στην άλλη και δεν το δεχόταν. Έγραφα ένα επεισόδιο μία ώρα και προσπαθούσα να φτιάξω PC και να τα πάω εκεί και να χάνω λεφτά συνέχεια. Οπότε έχω κάνει νέο save. Και πιστεύω να είναι καλά τώρα. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Λογικά από εκεί είναι ο πρώτος πελάτης που είχε έρθει, γιατί δεν τον έβλεπα και ποιος τα έφερνε. Αν δείτε εδώ πέρα κάτι ακόμα στους λογαριασμούς, δεν πληρώνουμε νίκη εδώ πέρα. Someone λέει stole customer case. Και έχω περιθώριο 3 μέρες είχα. Κοιμήθηκα 2 μέρες, οπότε είμαι στη μία μέρα για να του πληρώσω τα 500 ευρώ στον άνθρωπο που του κλέψε ο άλλος το PC του. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, αλλά. Αφού μπήκε στο μαγαζί μου μέσα και δεν το έχω, πρέπει να τον πληρώσω. Και θα την πληρώσεις εσύ. Μην πω. Άιντε τώρα κάτσε κάτω. Ήρθε μέσα εδώ, ενώ έφτιαχνα πίσω και δεν τον άκουσα καθόλου. Μου σούφρωσε ένα PC και αμέσως μου ήρθε μήνυμα, λέει: έχεις ένα μήνυμα στο κινητό. Όχι, ρε, λέω. Λογαριασμό. Και κοιτάω και ήταν αυτός. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι στον άνθρωπο. Λοιπόν, το PC έκλεισε απότομα, λέει, και δεν ανοίγει. Ωραία. Πάμε να δούμε, να βγάλουμε ένα. Αυτό το τάκ που ακούστηκε. Η πρώτη τέτοια τίμησή μου είναι ότι είναι το τροφοδοτικό. Είμαι λίγο expert σε αυτό το παιχνίδι, έχω γίνει expert πλέον. Κοιτάξτε να δείτε ότι είναι το τροφοδοτικό. Γιατί έχω διαβάσει στο βιβλίο ότι με το που κάνει το PC ένα τάκ, έναν ήχο σαν αυτό που έκανε, καλή ώρα. Το 16 είναι, έλα το 16 είναι, μην το ξανακάνεις. Κάνει έναν ήχο, τάκ, σαν να πέφτει η ασφάλεια. Είναι το τροφοδοτικό. Αν κάνει το PC ένα τι κλείσει, είναι η RAM. Αν βγάλει αυτή την οθόνη, θα βγάλει τα BIOS, είναι CPU. Αν βγάζει αυτά τα χιόνια, είναι display card. Αν βγάζει αυτό, μακάρι να μην το βγάζει αυτό, είναι σκληρός δίσκος. Αν βγάζει αυτό, είναι μητρική. Και αν κάνει τον θόρυβο που σας είπα, τάκ, είναι τροφοδοτικό. Και αν κάνει τον θόρυβο beep, είναι RAM. Οπότε είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι πλέον. Θα πηγαίνουμε με κλειστά τα μάτια, θα κλείνω μάτια και άμα ακούσω κάτι, ξέρω τι είναι. Αυτά τα PC σαραβαλάκια φαίνονται όλα. Θα τα φτιάξουμε, θα τα δώσουμε στον κοσμάκι να κάνει τη δουλειά του. Ό,τι έχει ο καθένας, δεν μπορώ να τον κρίνω τον άλλον. Λοιπόν, εγώ σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να ξεπληρώσουμε του φίλου του PC που μας κλέψανε από εδώ μέσα στο μαγαζί μας. Και πρέπει να έχω συνέχεια το νου μου με. Αυτό είναι μητρική. Αυτό είναι CPU, όχι μητρική. Έλα. Αυτό είναι CPU. Έχει i7, έχει. Καλόν έχει. Του βγάλε πρόβλημα. Να το βρήκαμε το πρόβλημα. Είναι στο 70. 70 socket χαλασμένο. Πάμε να το κάνουμε ένα repair γρήγορο. Πιστεύω να μην έχει κάποιο θέμα άλλο. Να του σετάρουμε το PC, να το συσκευάσουμε και να το πάμε στο courier να το στείλει στον άνθρωπο. Και να ελπίζουμε ότι όλα δουλεύουν ρολόι. Ο επόμενος εδώ παίκτης τι θέλει. Γι' αυτόν χαλασμένο απλά δεν ανοίγει. The computer does not turn on. Please help. My computer password anonymous. Ωραίος. Ωραίος. Ο επεξεργαστής δεν έχει κανένα άλλο θέμα με κάρτα γραφικών, με RAM, με τέτοια. Δουλεύει ρολόι. Δουλεύει ρολόι. Και αυτός θέλει να του κάνουμε overclock. Θέλει να του κατεβάσουμε MSM. Θέλει να παίζει το FIFA, το παιχνίδι. Οπότε θέλει πολλά πράγματα. Αυτός τελευταίο να έχουμε τα λεφτά να το αγοράσουμε. Και τα πραγματάκια που θέλει. Το σύστημα δουλεύει. This is not a computer, it's my wife. Σαν του αλλού του πορνό master είναι. Καταλαβαίνετε τι θα έχει και αυτός μέσα. Όπα, κάτι είδα τώρα εδώ πέρα και με χτύπησε. Πικάκι. Το PC δουλεύει ρολόι, οπότε βάλτε εδώ. Πώς θα πάρουμε, κανένα 300? Οπωσδήποτε. Πρέπει κανένα 300. Calculation 700 ευρώ. Έλα ρε. Ελπίζω να τα πάρετε 700 ευρώ και να μην γίνει κανένα χαζομαρά. 700 ευρώ. Πάνω δεξιά, όπως βλέπετε. Θα σε πλακώσω πάλι σαν. Λοιπόν, τώρα μπαίνει το επόμενο. Πού είναι αυτό, παιχτούρες? Απλά δεν δουλεύει, Τέλεια. Να δούμε τι βλάβη έχουμε σε αυτό. Δίσκο. Δίσκος. Αυτός είναι ο δίσκος. 92. 92. Άρα είμαστε χαλασμένοι. Άκουσα βήματα. Τώρα. Άιντε μου. Και ξανά άλλα εδώ μέσα. Αυτό είναι προκαταβολή ακόμα. Εδώ έφυγε. Σηκώθηκε, έφυγε. Πελάτης. Τέλεια. Παλιό PC ρε γάμο αυτή. Λοιπόν, για να δούμε. Το φτιάξαμε, είμαστε κομπλέ. Ανοίγουμε. Κάποιο άλλο πρόβλημα θα έχει σίγουρα, δεν θα είναι μόνο αυτό και... λογικό να έχει και τον επεξεργαστή. Πάλι Intel. Έναν AMD με πρόβλημα δεν μου έχουν φέρει μέχρι στιγμής. Αυτή τι θέλει τώρα εδώ πέρα να τη φτιάξουμε, να καταλάβω και εγώ λίγο. Θέλει την εφαρμογή Steam και ένα overclocking. Και μια display card, ωραία. Πήγε κανένας μέσα. Σαν να είδα βήματα. Α, από το γάτο είναι και την τόνεται εδώ. Λοιπόν, θέλει και display card, οπότε τελευταία εκείνη. Μαζί με το φίλο μου του Ζήφα να έχουμε λεφτά, να τους αναβαθμίσουμε τα PC τους και ελπίζω να πάρω τα λεφτά μου πίσω και όχι να μου πούνε μάσου του ρε φίλε, δεν δουλεύει και έτσι κι αλλιώς. Θα το εξηγήσω εγώ τώρα. Αυτό δεν δουλεύει από ό,τι φαίνεται. Ναι, δεν θέλει κάτι άλλο. Αυτό ήθελα. Τέλεια. Κάνουμε sundown. Πόσο τώρα επισκευάσαμε? 300 ευρώ μόνο. Δύο πράγματα επισκευάσαμε. Στον άλλο γιατί 700 ευρώ. Ξέρω. Τώρα του έρχομαι. 300 ευρουλάκια. Έλα εδώ. Περίμενε. Το κέρασμά σου. Α, έρχεσαι όντως μέσα τώρα, Δεν σου φτάσε ό,τι έφαγες. Ήρθες όντως να το κάνεις. Ήρθε να το κάνει. Ήρθε μέσα, ενώ είδε ότι τον είδα. Ήρθε να τον πάρει. Αδίστακτος. Αδίστακτος λύστης. Αυτός δεν θέλει κάτι. Ωραία. Μόνο ότι μπορώ να του φτιάξω εγώ από εδώ πέρα. Τέλεια. Οπότε το ανοίγουμε. Update drivers. Ο συνήθως. Θα έχουμε και ένα τροφοδοτικό χαλασμένο. Τι μάρκα είναι? Ούτε η μάνα του δεν το ξέρει. PS. Απλό PS. Update drivers και το σύστημα. Τέλεια. Μετά έχουμε να φτιάξουμε για Zifa και έχουμε να αλλάξουμε κάρτα γραφικών σε αυτόν εδώ. Έχει. Όχι, δεν έχει καθόλου αυτός. Τέλεια. Και να του κάνουμε και ένα overclock. Γεια σου ρε παίκτη. Ω πισάρα κουτάρα. Έλα ρε. Ωραίος, ωραίος ο παίκτης. Ματσάτος. Ω παπισάρα ο παίκτης που άφησε εδώ και με RGB μέσα. Πότε θα φτιάξουμε σε λίγο. Έχουμε έτοιμο το τροφοδοτικό του παίκτη. Μπέκα πάνω και ελπίζω να δουλεύεις. Κάναμε update drivers, ενεργοποιούμε τα Windows και τέλειωσε. Και RAM. Αυτό ήταν η RAM. Σας ακούτε. Τι. CyberX. Πόσο? 10 GB. Καλές. Να του φτιάξουμε εδώ, θα είναι σαν καινούρια του παίχτη. Μετά θα πάρει PC και θα είναι λες και του πήρε τώρα. Το έφτιαξε τώρα. Ας το έχει 10 χρόνια. Έλα εδώ. Τώρα που σε είδα, έλα εδώ. Πάρτιναρ πάλι. Σήμερα θα την τρως μόνο. Μόνο θα την τρως. Δεν θα πάρεις τίποτα. Ό,τι έκλεψες. Τέλειωσες. Τέλειωσε η υπομονή μου εδώ πέρα. Πόσα λεφτά έχουμε? Έχουμε κανένα 3, 400. Πολύ καλά. Ανεβαίνουμε. Άντε να φτάσω να μπορώ να βάλω έναν υπάλληλο. Έχει υπάλληλο να βάλω. Μισό, θα σας δείξω τώρα σε ένα λεπτάκι. Καθίστε να ανοίξω λίγο το σύστημα εδώ. Να δούμε ότι δεν έχει θέμα. Ωραία, ανοίγει. Τέλειο. Λοιπόν, άμα μπούμε εδώ, έχει να πάρω υπαλλήλους. Εδώ ο φίλος. 700 ευρώ παίρνει, αλλά ματσουκώνει. Εδώ repair job και NPC. Και η κοπελιά εδώ seller. Οπότε πάει στον αυτόματο μετά. Όταν έχουμε λεφτά, κάνουμε παιχνιδάκια. Ομπο! Ασάν τον άλλον κι αυτός. Αυτός εδώ παίκτης εδώ με την πισάρα του τι θέλει. Θέλει τα Word Office. Harassing Crack εδώ. Outdate Driver. Υπόλοιπο πράγμα. Καθίστε να τελειώσουμε πρώτο με αυτούς. Επειδή είμαι πίσω και κάνω update του drivers, δεν σε βλέπω. Οπότε πάρ' την από τώρα. Να την έχεις μαζί σου. Και μετά έλα εδώ. Άμα θες ξανά. Καθίστε να ανοίξω και κλειδί. Ωραία, έτοιμα με αυτά. Πάμε να βάλουμε και το κωδικό. Έτοιμος. Οπότε έτοιμα με αυτά. Έτοιμα με τους drivers. Original Windows πλέον. Πάει και αυτό. Να ήταν κι άλλο. Όπα, έλα εδώ. Τελευταία στιγμή το είδα πάλι. Το έχω συνηθίσει τώρα και με το που το βλέπω εκεί, όπα, λέω, κάτι παίζει. 100 ευρώ! Όλη αυτή η δουλειά, 100 ευρώ. Άλλη φορά δεν το φτιάχνω καθόλου, το δίνω στον κλέφτη. Α, 550! Α, κόψαμε απόδειξη 100 ευρώ. Τα άλλα ήταν μαύρα. Καλό, να μην μας επιάνει η κυκλοφορία. Είδατε τι κάνουμε εδώ, παιχνίδια, ρε, ό,τι θέλουμε τους κάνουμε. Αυτό θέλει μόνο capture card. Capture card λέω, έχω συνηθίσει με μένα, capture card. Αυτό θέλει display card, κάρτα γραφικών. Μπορούμε να του βάλουμε μία όποια να είναι. Μας λέει κάποια που θέλει. Εδώ, από 4,5 το μαγαζάκι μας πάει τάπα. Αυτό, very fast, αυτό είναι. Zamazor, display card, θέλω να δώσω τα λεφτά μου εδώ για αρχή. Έχουμε 4,600. Μπορώ να του πάρω μία τέτοια. Με 350 ευρώ. 4 GB. 64,50 Radeon. Μια χαρά. Του βάλα αυτή, πιστεύω θα είναι μια χαρά ο παίχτης. 4 GB κιόλας. Όλο το άλλο σύστημα του είναι σχρό. Θα έχει 4 GB RAM. Είναι μια χαρά. Μην μιλάει καθόλου. Να το. Με το μοντέλο εδώ απ' έξω. Display card. Λοιπόν, μπήκε και η κάρτα γραφικών. i3 έχει. Ελπίζω να μην έχει πρόβλημα τώρα. Μην με βάζει τώρα μόνο αυτό, να κάνουμε και το overclocking και να φύγει. Με έχουν φοβήσει ρε παιδιά. Τώρα έχει μείνει ο άλλος πίσω εδώ. Αυτός θέλει για το FIFA, δεν θέλει. Ναι, θέλει για το FIFA. Όπα. Πελάτης. Πες μια καλησπέρα ρε Τσογλάνη. Λοιπόν, αυτός δεν ήθελε κάτι άλλο. Μόνο το overclocking και την εφαρμογή του Steam. Το Steam από πού το κατεβάζουμε. Να το. Και θέλουμε επίσης overclocker. Πόσο overclocker. 0,53. Και το άλλο 137. 137. Είναι 51% πιθανότητα να πετύχει. Μάλλον έχουμε καλά συστήματα και θα το περάσουμε. Failed. Δεν ήθελε τη συχνότητα τόσο. Πάμε τη συχνότητα κάπου εδώ στο 70 να είναι 62% οι πιθανότητες. Πληρώνουμε ένα 20 τώρα παραπάνω και ελπίζω να φύγει. Μην έπρεπε να το κατεβάσω κι άλλο. Τη συχνότητα. Έλα, πέρασε. Εντάξει, κομπλέ. Overclock, success. Τέλεια. Έχει και την εφαρμογή, το Steam, οπότε ο παίχτης δεν θέλει κάτι άλλο. Τέλεια. Turn off, το βγάζω, το βάζω εδώ και το στέλνω. Έλα με το στικάκι στη συνέχεια. 700 ευρώ. Εδώ έκοψε λίγο τιμή παραπάνω γιατί έπρεπε να υπολογίσουμε και την κάρτα γραφικών στα έξοδα από το τιμολόγιο που είχα. Οπότε λέω, όπα, εδώ λέω δεν μπορώ να κόψω λιγότερο. Το προηγούμενο που απλά. Ρε, είσαι μπροστά μου! Είσαι μπροστά μου! Και το κλέβεις. Τι χαμό το μπέλα σου σήμερα. Ωρε φίλε. Πού έχουμε μπλέξει ρε με αυτό το τσογλάνι. Πω θα μου κλέβε μπροστά στα μάτια μου ρε φίλε. Πω πω. Ελπίζω να μην έχουμε θέμα με αυτόν εδώ. Τι ήθελε τώρα. Κάτι με το overclock. Άμα το πας ακριβώς εκεί που σου λέει γίνεται fail. Άμα το πας κάτω γίνεται success και μετά δεν το παίρνει στο σύστημα. Δεν δουλεύει το PC λέει. Και θέλω κάποια ακόμα πράγματα λέει. Θέλω να μου καθαρίσει το PC, να κάνει overclock και την εφαρμογή Word. Είμαι 4300 ευτυχώς. Ακόμα με computer with more problems λέει. I'm disappointed. Ρε άμα είναι έλα εδώ να στο πάρεις από το χέρι σου ρε. Να μου το πεις εδώ ότι είναι λάθος. Να το βάλω να λειτουργήσει ρε. Να σου σπάσω τα μούτρα να στα κάνω κοιμά ρε. Καθίστε τώρα γιατί έχουν ευριάσει παιδιά 65. Μου είπε ο άλλος ήρθε με περισσότερα προβλήματα. Του βάλα την κάρτα γραφικών καλή. Με 350 ευρώ μέσα, με 4 GB, να μην του βάζα την απλή μένα και μην κάνει και προβλήματα. Έτοιμοι λοιπόν, τροφοδοτικό μπήκε πάνω. Τώρα θα έχει πρόβλημα και στο δίσκο. Δίσκος, δισκάκι. Έλα ρε φίλε σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσει η σειρά παιχτούρες, είναι ωραία, αλλά έχει και τα σπαστικά της. Όπως το αλλού που δεν δούλευε το PC και δεν πήραμε πάλι τα λεφτά. Ωραία, ήθελα να το καθαρίσω, οπότε έλα εδώ και πάμε να το φυσήξουμε. Να τελειώνουμε με αυτό, να μην το έχουμε μετά, μέχρι να γίνει και ο δίσκος. Νίσταξα και άμα κοιμηθώ στον δρόμο θα μου κλέψουν και τα λεφτά. Είναι τόσο τρολ. Λοιπόν, κλειδώνω. Και τώρα που κλείδωσα, πρέπει να πληρώσω στο φίλο αυτό. Το PC του. Οπωσδήποτε. Το παιδί από εμάς το έχασε το PC του. Εμείς θα πρέπει να το πληρώσουμε. Λοιπόν, τώρα πιστεύω έχει τελειώσει η διαδικασία εδώ με το δίσκο, σίγουρα πράγματα. Οπότε βάλ τον επάνω. Έλα εδώ να τον ανοίξουμε τώρα, να δούμε ότι δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Μην μου βγάλει κανένα RAM, κανένα επεξεργαστή. Εντάξει, καλά φαίνεται. Overclock θέλει απλά, το Word θέλει όντως. Apps, Word, βάζουμε κλειδί. Έτοιμος, από εδώ. Έτοιμο το Word, install. Και πάμε να κάνουμε και ένα overclocking, να τελειώνουμε εδώ πέρα τη δουλειά μας. Min 066. Αυτό 162. Άμα το πάω εδώ. 162 που θέλει. Πού είναι, ρε φίλε. 162. 40% πιθανότητα όμως. Ω, του πέτυχε. Εδώ του πέτυχε. Πριν δεν του πέτυχε. Α, βγάλει άκρη. Οπότε τα έχουμε κάνει όλα. Αυτή η οθόνη γυρνάει πάλι το PC του, χαλασμένο. Overclock κάναμε, καθάρισμα κάναμε και το φτιάξαμε το PC με τα προβλήματα που είχε. Οπότε turn off, έλα εδώ. Αυτό πρέπει να πάρω αρκετά λεφτά. Δύσκολη δουλειά. 360, αλλά πιστεύω έχει κόψει μικρή απόδειξη. Complete. Έλα εδώ. Μισή απόδειξη έκοψε, ρε. 660. Φοροδιαφυγή κάνουμε. Μ' άρεσε αυτό, μ' άρεσε. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, παιχτούρες, τώρα λέω να ξεκινήσουμε. Αυτό δεν είπαμε να τον αφήσουμε τελευταίο τον κύριο. Πάμε. Αυτός τι θέλει τώρα. Θέλει να παίζει το Harassing Crack. Μπέρδεμα. Αυτός θέλει να παίζει το FIFA. Πάμε αυτόν που είναι πιο απλός λογικά. Αλλά να δούμε αν δουλεύει κιόλας το PC. Σίγουρα θα έχει κάποιο πρόβλημα ο Ρουφιάνος και μας το έφερε εδώ να μας τελέψει εμάς. Άνοιξε. Μπράβο. Δεν το περίμενα να ανοίξει. Έχει 10 GB RAM. Κομπλέ. i3. Εδώ ίσως θέλουμε να κάνουμε upgrade. Κάρτα γραφικών σίγουρα θα κάνουμε upgrade. Με 1 GB δεν βγάζουμε τίποτα. Δεν μπορείτε να κλείσετε. Κλειστά δεν το βρήκατε. Να ξέρω τι μπήκε ο άλλος μέσα. Οπότε πάμε να κάνουμε turn off. Τι άλλο ήθελε. Να βάλουμε original Windows. Καθίστε να κάνουμε αυτά και μετά να φέρουμε το software. Ή αφήστε να το κάνουμε στο τέλος. Μην θέλει τίποτα ξανά να περάσουμε το κλειδί. Ή μάλλον βάλ το πάνω. Άνοιξε το ξανά. Και να τρέξουμε ένα benchmark. Λοιπόν, φύγαμε για benchmark. Stand benchmark. 39 FPS, 36, 35. Παρόλο που έχει χάλια, τρέχει, 3500, ναι. 3500, το Zifa είναι εδώ, 530, να το. Zifa. Και το πω, το γίνει σαφίδι, έτσι. Overclock, θέλει. Οπότε μήπως ανεβάσουμε με τον επεξεργαστή, δεν τον αλλάξουμε. Να του κάνουμε ένα overclocking και να είμαστε κομπλέ. Να του βάλω 6 GB, σίγουρα. Να παίξουμε εδώ 1071, είμαστε κομπλέ. Ή να του πάμε με 450, βάλε εδώ. 4 εκατοστάρικα, 6 GB πιστεύω είναι αρκετή. Φέρε και CPU μια καλύτερη. Πάει πολύ, ξεπερνάει 8 thread, 8 RD, μετά η 9 RD. Πάει πολύ. Μετά η i9. Η Intel είναι πιο φθηνή. i9 δεν έχουμε, i7. Να δώσω ένα 800 στο φύλλο, να βάλω άλλο ένα τέτοιο. Φέρ το αυτή. SMD, 8RD, 8RD, 2,2. Θα την πάμε και 0,6 GHz πάνω, οπότε θα πάει 2,8. Να του βάλω και μία RAM. Βάλω αυτά τα πακετάκια. 710. Είμαστε 4. Πέσαμε 3.700. Έχουμε λεφτά ακόμα τουλάχιστον. Αυτό είναι το καλό. Έχουμε λεφτά να γυρνάμε, να φτιάχνουμε κι άλλα. Ζεστάθηκες, ε. Έλα να σε κρυώσω λίγο. Έκανε έτσι. Άστο εδώ κάτω. Και άνοιξε το κουτί. Ωραία, από κάτω ήταν. Φοβήθηκε. Να σου πω την αλήθεια, φοβήθηκε. Βγάλε την παλιά τη Radeon. Άστη εδώ. Εγώ τη βάλω εδώ στο ράφι και να την πουλήσω σε κάποιον. Βάλε αυτό. Βγάζουμε αυτό. Intel είχαμε τελικά πριν. Νόμιζα είχαμε AMD. Βάλε τον AMD μέσα. Πιστεύω είμαστε κομπλέ. Τρέχουμε και ένα benchmark. Είδα 38 FPS, 36. Αυτό από ό,τι έχω καταλάβει δεν είναι στάνταρ. 4800 είμαστε. Σε κάρτα γραφικών είμαστε καλά. Να του βάλω λίγο RAM ακόμα. RAM ποια φοράει τώρα πάνω, πρέπει να κλείσω το PC για να το δω. Πιστεύω με τη RAM, άμα την αναβαθμίσουμε θα είμαστε κομπλέ. CyberX Plus. Άμα του βάζα την άλλη μία δεκάρα, πόσο θα πάει. CyberX Plus. 580 πάει. Βάλω άλλη μία 4, αν πάμε στα 14 δεν ισχύει αυτό στα πραγματικά δεδομένα, αλλά εδώ να κάνουμε μια δοκιμή μήπως ισχύει. Βάλω άλλη μία RAM. Πάμε να τρέξουμε τώρα να δούμε μήπως ανέβει και σκόρα, αλλιώς κάναμε τα ζωμάρα. Και φύγαμε σε benchmark 39, 35, 33, 31, 35. Έλα μακάρι να έχει κανένα low score. 5.30 ήθελε το άλλο, να κάνουμε και ένα overclocking. Άμα κάναμε overclocking 5% είμαστε, κομπλέ. Και άμα κάνω overclock λογικά θα παίζει καλύτερα. Έτσι πάει. Θέλει 63 και 0.75. 52% πιθανότητα success rate. 63, τα έχουμε όλα κομπλέ. Έλα, κάτω με τη μία. Πρώτη φορά κάτω με τη μία. Να γίνει, να φύγει έτσι το πυραυλάκι. Έτσι. Ωραία. Να βάλουμε κωδικό για τα Windows. DYHHENTER. Έτοιμο. Οπότε το MSM του το έχουμε βάλει. MSM δεν το έχουμε βάλει. Apps. Θέλει και το MSM. Ποιο είναι αυτό για να στέλνει μηνύματα ο φίλος, ο παίκτης. Παίζει ζήφα, 5.30 είχαμε απαιτούμενο και έχουμε παραπάνω, 5% κάτι. Ωραία, έτοιμο και το MSM και δίνουμε το PC στο φίλο. Όχι ρε φίλε! Ήρθε έκλειψε το PC ρε! Είχε άλλο ένα PC εδώ! Πότε ρε το τσογλάνι! Όχι ρε φίλε! Και έχω μήνυμα στο κινητό τώρα. Έλα ρε φίλε, 4.30. Όχι ρε το τσογλάνι, μου κλέψε 2 φορές το PC. Άνοιξε την πόρτα θόρυβα μπήκε μέσα ρε. Ναι είδατε, έχουμε συν στη RAM, συν στον επεξεργαστή, οπότε πήγαμε 6.85. Είμαστε κομπλέ τώρα πιστεύω. Το κλείνω, το βγάζω, βγάζω το στικάκι, το βάζω εδώ. Ο παίχτης είναι αναβαθμισμένος, εδώ πρέπει 1.500 τουλάχιστον. 0. 1.200 για να πάρω τα λεφτά μου. Άμα δεν πάρω τα λεφτά μου και χάσω 801.000 έχω δώσει σε αυτόν. Κάπου εκεί. Για τα... Hi. Γεια σου. Γεια σου. 1.275 τα πήρα. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ εσύ. Είμαι λίγο χαρούμενος αλλά με έβαλες μέσα 430 ευρώ. Θα σε βρίσκω και θα σε χτυπάω ρε. Και σένα. Επειδή δεν μου αρέσει η μάπα σου. Αυτός τι θέλει τώρα που ήταν τελευταίος. Μήπως το βάλω πρώτο. Δεν δουλεύει, βρες το πρόβλημα. Ωραία, έλα εδώ. Επεξεργαστής, έλα εδώ. i5 πάλι. Μου φέρει ένα καινούριο PC κάποιος. Παίρνω 10 ευρώ που κάνω ανακύκλωση, έλα ρε. Ελπίζω σε αυτό να είναι μόνο επεξεργαστής, να ξεμπερδεύουμε. Μπαμ, μπαμ. Να φτιάξω κι άλλα 2 πισάκια, 3 που είμαι εδώ. Είμαστε κομπλέ για σήμερα. Πιστεύω έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Άμα δεν είχαμε και αυτό το σουφροκόλλι εδώ να μας κλέβει τα πράγματα, θα ήμασταν ωραίοι. Πρέπει να κοιτάω συνέχεια κάθε δευτερόλεπτο από εκεί τι γίνεται. Έτοιμος, λοιπόν, κούμπωσέ τον. Όμορφα. Οπότε από ό,τι έχω καταλάβει πρέπει να βάζεις, να έχεις κόντα λίγο στα requirements. Κάρτα γραφικών. Κάρτα γραφικών, τι είναι, πόσα gigabyte είναι, 10 gigabyte. Αυτή για την βάλω σε αυτόν τον φίλο εδώ καινούρια. Ελπίζω να τη φτιάξουμε εδώ πέρα με το repair. Αν τη βάλω καινούρια αυτή 10 gigabyte θα έχει κανένα χιλιάρικο ρε, κάτσε να δούμε. 84, τέλεια. 84. Οπότε έχουμε 4.700, πείτε λιγότερα γιατί πρέπει να ξεχρεώσω και αυτό εδώ πέρα σε 3 μέρες. Αλλά σε 3 μέρες ακόμα είμαστε εντάξει. Εδώ, αν εξαιρέσετε αυτό που δεν του δούλευε, είμαστε καλά. He quickly fixed my computer, thanks. 5 στα 5 αυτός εδώ αστεράκια. Ωραίος, δυνατός ο παίκτης. Με τα 10 GB, πόσο πάει. Ήταν φθηνή αυτή, δεν ήταν ακριβές. 550. Επεξεργαστή, είδαμε ότι ήταν χαλασμένος. Το φτιάξαμε, φτιάξαμε κάρτα γραφικών. Ανοίγει τώρα προς το παρόν. Κάτι γρατζουνάει τα φανάκια μέσα. Τους βάλουμε λίγο λιπαντικό. Πρέπει να σπάσουμε τον κωδικό. Δεν μας είπε ο άλλος κωδικό. I'm forgetful. I'm forgetful. Ωραία. Βάλτο. Μπήκαμε. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ. Τι φόντο έχει βάλει όμως αυτός. Δεν θέλει κάτι άλλο αυτός. 4,5. Έλα ρε. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Βγάλαμε τα σπασμένα για τον άλλον. You accidentally lost the flat disk. Ωραία. Είχα το στικάκι πάνω. Κάτσε πεταχτώ μία μέχρι εδώ, κάπου εδώ έχει... Πού είναι ρε φίλε, εδώ είναι, νάτος. Φίλε ένα στικάκι ρε, το χάσα. Ευχαριστώ ρε παιχτή. Τροφοδοτικό. Πόσο είναι, 900, είναι μεγάλο. Έφερε κι άλλο 4ο PC ο άλλος Ο άλλος πού είναι, έχει ώρα να φάει ξύλο. Δεν έχει πρόβλημα το τροφοδοτικό λέει. Έχει SSD 2 TB και άλλα 2 TB σκληρό Ρε δεν έχει πλακέτα καθόλου πάνω αυτός. Μητρική. Ουι. Α, το έλεγε κιόλας. Θέλω μια μητρική. Ναι, τα ξαπάλει εγώ. Κάτσε να κλείσω και να πάω να κοιμηθώ. Όπα, όπα, όπα. Να είμαι σίγουρος για το βράδυ. Να είμαι σίγουρος για το βράδυ. Ποτέ δεν ξέρεις. Θέλει να, παίξει Harassing Crack. Ωραία. Να του βάλουμε μια καλή μητρική. Να του βάλουμε ωραία πραγματάκια πάνω. Harassing Crack. Να βάλουμε ένα score 5+. Σίγουρα. Ή να του βάλουμε μια gaming εδώ. Όσο παραπάνω βάζεις, τόσα περισσότερα λεφτά θα βγάζεις λογικά. Οπότε βάλει του μια τέτοια. Ένα 500. Να του βάλουμε μια gaming σαπλές. Και βάλε αυτή με 410. Να έχουμε να βάλουμε και μητρική. Να βάλουμε και κανένα επεξεργαστή. Μετά να δούμε, να κάνω ένα τεστ πρώτα. Πόσο είναι. Θέλει να κάνουμε overclock του επεξεργαστή του. Θέλει το Word. Θέλει να κάνουμε και update τους drivers που δεν έχει κάνει. Αλλά να δούμε πάνω απ' όλα πώς παίζει με αυτά που έχει πάνω. Γιατί έχει 20 GB RAM. VRAM έχει 20 GB. Την καλύτερη κάρτα γραφικών έχει. Έπρεπε να του βάλω κι εγώ μια καλή ρε φίλε. Μητρική, δεν πειράζει. Και RAM έχει 8. RAM θα θέλει να του βάλω άλλη μια σίγουρα 8. Άμα ήταν έτσι ότι είχε τέτοια κάρτα, δεν το είδα ρε φίλε. Να του βάζα μια καλύτερη. Νόμιζα ότι θα είχε κανιά μικρή και θα ήθελα να αναβαθμίσω και κάρτα μετά. Πρώτα πρέπει να τα κοιτάς τι έχει μέσα για να ξέρεις τι κάνει. Από ό,τι βλέπω τρέχει το PC του, δεν έχουμε πρόβλημα αλλού. Κάνουμε τον επεξεργαστή overclock και μετά να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Γιατί με τον επεξεργαστή θα πάρουμε παραπάνω score. Οπότε έλα εδώ, άνοιξε το φλασάκι, πάμε στο overclocker και θέλουμε 0.47. Να το ρίξουμε, θέλουμε ρε φίλε. Παραπάνω έχεις ρε παίχτη. Και 71 εδώ απλά. 0.47, 71. Αυτό δεν μ' αρέσει. Αυτό δεν μ' αρέσει. Και αν το ξαναπληρώσεις... Αυτό πρέπει να βάλω. Θα το περάσεις τώρα. Σταμάτησε. Τώρα γιατί ρε φίλε, εδώ αυτό δεν μ' αρέσει. You have new a voice. Όχι. Μου κλέψει κανένα PC ο άλλος. Έλα ρε φίλε. Κι άλλο PC που με χρέωσε. Τρίτο. 581. Καλύτερο από τον άλλον. Όχι ρε φίλε. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να βάλω τέτοιον. Μόλις έρχομαι εδώ στο PC και δεν ακούω. Πάει εκεί και μου παίρνει τα τέτοια. Θα το σπάσω αυτό το κολοπέδι. Με έχει κλέψει τρίτη φορά σήμερα. Και έχει πάει να με πάρει πράγματα μπροστά μου δύο φορές. Έχω χάσει τα λεφτά μου εδώ. Δεν το περνάει. Το σταματάει. Τώρα το πέρασε. Overclock, unlock. Ωραία. Πάμε να τρέξουμε και ένα benchmark να δούμε τι παίζει. Έχω χαλάσει πόσα λεφτά στο επαναληπτικό το overclocking. 36 FPS, 30, 33, 39. Ένα να περάσει τα 40 δεν έχουμε δει. 20 GB VRAM ο άλλος. Κάρτα γραφικών και τίποτα. 9368 ρε φίλε. 9368. Πόσο θέλει τώρα. 9368. Έλα. Κολοπέδια να ψησείτε. Τι κολοπέδια είστε κύριε. Πάτσε μα κομπιούτερ και πέταξε jumpscare ρε φίλε. 9-3 κάτι ήτανε. Κολοπέδια. Πάλι εδώ. Έλα ρε. Κοίτα ρε. Με κορυδεύουν κιόλα. Πάλι. Κολλείς κανένα. Κοίτα ρε. Τρολεράδες φουλ Πάλι καλά δεν τρόμαξα. Εντάξει. Harassing Crack αυτό ήθελε. Φιλαράκο τα παίζεις. Άνετος. Harassing Crack ναι. 6.000 early score. Πώς έχει 9 κάτι. Οπότε είναι έτοιμος αυτό. Κοίτα ρε. Έλα ρε. Πάω να το πατήσω και φεύγει ρε. Κοίτα. Αγγάμον. Ενεργοποίηση τα Windows. Ωραία, έτοιμα και αυτά. Τι άλλο θέλουμε τώρα, τους drivers, computer. Άντε πάλι. Αφήστε να κάνω τα πραγματάκια που θέλω. 3 drivers θέλω, ωραία. Τώρα θέλω να πληρώσω εγώ 1.000 για τις χαζομάρες του αλουνού και παραπάνω από 1.000. Ωραία, γαμώτο. Τουλάχιστον πάρω λεφτά από αυτόν εδώ πέρα. Άμα δεν πάρω λεφτά από αυτόν εδώ πέρα, με το θέμα του επεξεργαστή που δεν έγινε το σωστό το overclock με αυτά που ήθελε, θα μπλέξουμε πολύ άσχημα. Οπότε, επεξεργαστή κάναμε. Το παιχνίδι, το Word δεν βάλαμε. Θα φεύγαμε και δεν θα το είχαμε βάλει. Βάζουμε και το Word. Το παιχνίδι το παίζουμε. Drivers κάναμε update. Operation system κάναμε το original. Ελπίζω να μην έχουμε θέμα. Είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα εδώ πέρα στη στιγμή που είμαστε. Hi. Γιατί ρε φίλε. Χάσαμε τα λεφτά ρε γάμο του. Χάσαμε τα λεφτά. Το overclock το πήγα 0.46 από 0.47 που ήθελε. Στο 0.47 μου βγάζει fail συνέχεια. Τι έπρεπε να κάνω. Θα μπεις μέσα. Έλα εδώ συστοά, έλα εδώ δεν μας βλέπει κανένας. Έκανε και αντίλαλο, τα ακούσατε. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε ρε παιδιά. Λοιπόν παιδιά, μάλλον από ό,τι κατάλαβα πρέπει να κάνεις πολλές προσπάθειες. Μερικές μπορεί να πετύχουν. Οπότε πληρώνω 20 άρια για να έχουμε ακριβώς εκεί που θέλει ο πελάτης. Γι' αυτό μάλλον έχανα προηγουμένως. Μπορεί να πάρει 2-3 προσπάθειες χαμένες, αλλά μία να πετύχει. Οπότε εμείς όπως θέλει θα το κάνουμε. 0.47, 165, overclock, σαν να πληρώνω, τι να κάνω. Από το να χάσεις όλα τα λεφτά, καλύτερα να χάσεις 20. Κάποιο μπορεί να πετύχει, να το. Ορίστε. Τώρα έχω κάτι άλλο, operating system, τα έχουμε κάνει. Ναι, RAM του βάλαμε, καθάρισαμε, θέλει τίποτα update drivers, όχι. Τότε turn off, για να πάω να κοιμηθώ κιόλας. Μάλλον κατάλαβα. Έτσι κάτω, λίγο κάτω. Κατάλαβα τι παίζει. Βάζεις αυτό που θέλει. Μπορεί να αποτύχουν πολλές προσπάθειες, αλλά η μία θα πετύχει. Μπορεί να πετύχει, να το βάλεις αλλού και να πετύχει και να είναι λάθος. Hi. Οπότε χάνεις όλα τα λεφτά σου. Α, κάργο, ναι. Θα το πακετάρα, συγγνώμη, κοπελιά. Κοιμήθηκα. Με κλέψαν 100 ευρώ. Με κλέψαν 100 ευρώ και πού είμαι. Στο στριπτιτζάδικο με πήγανε, με πιάσανε από εδώ και με πήγανε εκεί. Μη μου κλέψαν και τα λεφτά. Μη μου κλέψαν τα PC. Όχι. Μου κλέψανε μόνο 100 ευρώ, επειδή κοιμήθηκα έξω. Κλέψανε μόνο εμένα. Εντάξει, κάτι είναι αυτό. 7.95, complete. Πιστεύω τώρα αυτό το έχουμε 100% σίγουρο. Αν δεν έχουμε πετύχει και αυτό. Εντάξει, τι άλλο να κάνω. Αν δεν έχουμε πετύχει και το σίγουρο δηλαδή, τι άλλο θα κάνω. Εσύ με έκλεψες πριν. Ω, αντίλαλο. Του άστραψαν τα μάτια εδώ αυτόν, ρε. Κλείνω πόρτα. Έλα κοπελιά. 1245. Το κατάλαβα. Τώρα πλέον είμαι έτοιμος για όλα. Είμαι στο νόημα του παιχνιδιού πλέον. Έχω ξεμπερδέψει όλα τα PC. Έκανα άλλο να κάνω overclock μόνο. Να τους, αυτός εδώ θέλει overclocking. Έλα, τελευταία δουλειά. Όταν έχεις μάθει, θες να κάνεις άλλα και άλλα και άλλα. Ενώ άμα κάνεις τη δουλειά. Χάσαμε ένα σήμερα, δεν πειράζει. Καλά είναι μέχρι τώρα. Κάτι μάθαμε πάντως. Overclock μόνο και θέλει να παίζει το First Fantasy. Ωραία. Κάτσε να κάνουμε το overclocking. Βάλε εδώ. 0.16 και 118 το άλλο. 118. 118, 0.16. Overclock. Ελπίζω να πετύχει με την πρώτη ώρα. Μην ξαναβάζω πάλι λεφτά. Και πέτυχε. Τέλεια, πάει αυτό και πάμε να τρέξουμε ένα benchmark να δούμε το First Fantasy θέλει να παίζει ο παίχτης. 3.136 Game Wiki. Τι score θέλει το First Fantasy, θέλει αρκετό 6.000 άμα θυμάμαι καλά. First Fantasy 5.500 θέλει. Κλείνω να δούμε τι σύστημα έχουμε τώρα εδώ. Κάρτα γραφικών 8 GB εδώ. Επεξεργαστής το μπλε. RAM είναι 1 GB. Αλλά βλέπω. Αυτή θέλει αλλαγή πέταμα τελείως. RAM βάλ του 10 GB να είναι σίγουρος, 580, έχουμε λεφτά ακόμα. Το αλλάζαμε τον επεξεργαστή, θα θέλει πάλι overclocking μετά όμως. 10 GB του βάλα, πιστεύω να είναι καλά ρε παιδιά. Για να του βάλω μια καλύτερη. Βάλω 12, του βάζω 12. Να είμαστε σίγουροι. Για να δούμε. Benchmark τώρα πως πάει. 37 FPS, 39, δώσε ένα 40 να του ευχαριστηθώ ρε φίλε. Πάει αρκετά καλά. 8 GB είχε, θα του βάλουμε 12. Του βάζω μία 12 και του βάζω και μία CPU αυτήν. 1000 ευρώ. Μας μένουν τα κομμάτια που εμείς μετά εννοείται μπορούμε να τα βάλουμε σε δικά μας συστήματα για να φτιάξουμε στο τέλος ένα ωραίο PC και να το πουλήσουμε. Ρε φίλε αφού ζεσταίνεσαι γιατί έρχεσαι εκεί μέσα. Κάνε το αστείο να μπει μέσα. Κάνε το αστείο να στρίψει εδώ πέρα. Άμα φύγει πέρα, δεν την έχει γλιτώσει. Κάνε το αστείο να γυρίσει. Νόμιζες θα τη γλιτώσεις, ε. Ακούτε πως κάνει. Τούμπα. Τάμπα. Τούμπα λέει. Λοιπόν, επεξεργαστής. Κάρτα γραφικών. Τουμπανάκια. 12. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. 10 είχε πριν, αλλά κάτι θα κάνει παραπάνω. Και εδώ κάρτα mainboard μητρική έχει καλή. Μπορώ να πω ότι δεν έχει καλή. Έχει πολύ δυνατή. Οπότε μας έχει μείνει κάρτα γραφικών 10 GB μας εδώ. Μας έχει μείνει ένας καλός αξιοπρεπέστατος επεξεργαστής όπως και αυτόν εδώ. Γεια σου κοπελιά μου. Οπότε έχουμε να φτιάξουμε αρκετά PC και δικά μας. Θα φτιάχνουμε σιγά σιγά για να έρχεται απλά να αγοράζει ο άλλος. Μετά θα πληρώνει κανονικά την αξία του υπολογιστή. Καταλάβατε. Του βάζεις εκεί στο ράφι και θα πληρώνει την αξία του. Δεν θα πληρώνει απλά το repair. Καταλαβαίνετε πώς πάει. Benchmark. Τώρα πρέπει να χτυπάει 40 FPS. Τώρα παίζει λιγότερο από ό,τι έπαιζε πριν, ρε. Άμα δεν είναι καλά στο score, θα τη κάνουμε ένα overclock ξανά γιατί βάλαμε άλλον επεξεργαστή τώρα πάνω και θα χρειαστεί σίγουρα. 5661. Το overclock έχει πιάσει από ό,τι βλέπω. Του κάναμε overclock και ήθελε να παίξει και το τέτοιο. Οπότε το σετάραμε το PC του να παίζει. Το First Fantasy παίζει. Είμαστε κομπλέ. Έλα εδώ. Πόσο εδώ πρέπει να βάλουμε λεφτά. 1400. Να κομπελιά. 1446. Ωραία. Οπότε όπως είμαστε κλείνουμε. Έχουμε δει και τον φιλαράκο. Τον έχουμε πετσοκόψει σήμερα, αλλά μας έχει πετσοκόψει και αυτός. Αυτές που του έχουμε κάνει εμείς μπροστά σε αυτά που έχει κάνει αυτός, δεν είναι τίποτα παιδιά, δεν συγκρίνονται το ένα με το άλλο. Μας έχει αφήσει άφραγκους ο κουτσογλάνι. 5500 και πρέπει τα ένα χιλιάρικο να φύγει σε αυτούς λογαριασμούς. Κάτσε το κάνουμε τώρα στους ανθρώπους εδώ. 4400 μείναμε. Κάτσε να κοιμηθούμε. Είμαστε κομπλέ και πρέπει να έχω και νίκιο από ό,τι είδα τώρα. Rent bill, 3 μέρες 300 ευρώ. Πάνε και αυτά, 4% θα μείνω στο επόμενο επεισόδιο. Αλλά είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες μου από ό,τι βλέπω. Όλοι είναι το καλύτερο. Εκτός από έναν που κάναμε λάθος, δύο έχουμε κάνει λάθος σήμερα. Αλλά πλέον δεν θα κάνω σε κανένα, το έμαθα. Το πάθημα έγινε μάθημα και δεν θα ξαναγίνει. Οπότε πείτε μου που σας φάνηκε το σημερινό επεισόδιο. Είχε πολύ ξυλίκι με τον φίλο εκεί. Και πολλά repair και πολλά καλά repair με αναλλαγές, με κάρτες γραφικών και τέτοια. Και πάμε στο επόμενο επεισόδιο να κάνουμε καινούργια πράγματα, να φτιάξουμε δικά μας PC και να τα αρχίζουμε να τα πουλάμε στο μαγαζί μας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, σπάστε το κουμπί του like, εγγραφούλα, καμπανάκι, άμα είστε νέοι και δεν θέλετε να χάσετε νέα επεισόδια. Και εμείς θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.